Καλησπέρα σας. Όπως καταλάβατε όλοι, σήμερα θα φτιάξουμε συνταγή με κολοκύθα. Δύο συνταγές με κολοκύθα. Στην πρώτη συνταγή θα κάνουμε κολοκυθόπιτα από την αγαπημένη μου συνεργάτη δαδοσμένη, την Κατερίνα την Πικάκη, που μας ταλαιπωρεί όλους εδώ πέρα, αλλά εμείς την αγαπάμε. Η γιαγιά. Η γιαγιά Ηλέκτρα. Γεια σου γιαγιά Ηλέκτρα. Φιλάκια πολλά, μας έδωσε την καταπληκτική της κολοκυθόπιτα. Αλλά εμείς την κάναμε λίγο πιο εύκολη, γιατί ήμασταν σήμερα λίγο βαριεστημένοι, δεν θέλαμε να ανοίξουμε φύλλο, οπότε βρήκαμε μία πάρα πολύ καλή και ποιοτική σφολιάτα και θα φτιάξουμε την κολοκυθόπιτα της κυρίας Ηλέκτρας εξελιγμένη. Πού? Στο Μάμα Οικονόμα, γιατί αυτή η κολοκυθόπιτα κάνει το πολύ 8 ευρώ. Πάμε να τη φτιάξουμε αμέσως. Έχω εδώ τριμμένη κολοκύθα. Την έχω στραγγίσει καλά. Κρατάω λίγο πίσω, θα δω αν την προσθέσω. Την έχω στραγγίσει καλά. Έχω αλατίσει ελαφρά από βραδύς και την έχω αφήσει μέσα στο σουρωτό. Και αυτό το πρωί που ξύπνησα και την είδα, είχε από κάτω σχεδόν ένα μπολάκι του γιαουρτιού, ας πούμε, για να σας να καταλάβετε. Υγρά από την ίδια την κολοκύθα. Άρα έχει στραγγίσει πάρα πολύ καλά. Για να μην μας βγάλει τα υγρά στο φύλλο μας. Μυζήθρα, για τους χανιώτες, ξύνο μυζήθρα για την υπόλοιπη Κρήτη. Δύο αυγά, δυόσμο ξερό, ωραίος είναι ο δυόσμος, και ριγανίτσα. Είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη αυτή η συγκεκριμένη συνταγή. Και το φύλλο της είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά εμείς είπαμε να το κάνουμε λίγο έτοιμο. Ελαιόλαδο. Ξέχασα πίσω το αλάτι και το πιπέρι, το φέρνω γρήγορα γρήγορα μπροστά. Αλατάκι. Και πιπέρι. Εγώ τώρα που υπάρχουν έτσι σε αυθονία οι κολοκύθες, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το υλικό, οπότε τρίβω αρκετή κολοκύθα, ειδικά όταν πέσει έτσι καμία μεγάλη, γιατί μου φέρνουν και εμένα πεσκέσια, την τρίβω, τη βάζω μέσα σε σακουλάκια των 500 γραμμαρίων, τη ζυγίζω δηλαδή και τη βάζω στην κατάψυξη. Αν θέλω να τη χρησιμοποιήσω, αλλά έχω κάνει πρώτα την διαδικασία να βγάλω τα ζουμάκια της, γιατί μετά με στην κατάψυξη ξαναμαζεύει. Οπότε, αν θέλω να τη χρησιμοποιήσω, τη βγάζω πάλι από βραδύς, τη βάζω πάλι στο σουρωτό μου και ξαναστραγγίζει κανονικά. Πάμε τώρα να ανακατέψουμε εδώ. Κατέψουμε καλά, να γίνει το μείγμα μας ενιαίο, να πάει δηλαδή παντού η μυζήθρα, να κουμπίσει παντού το αυγουλάκι που έχουμε βάλει. Είναι πάρα πάρα πολύ νόστιμη αυτή η συγκεκριμένη γέμιση. Και εδώ στην Κρήτη και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα στην επαρχία, δεν είναι τώρα επειδή είναι Οκτώβρης και έχει έρθει αυτή η ξενική συνήθεια του Halloween. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια. Από τότε που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και πίσω-πίσω συνταγές υπάρχουν, ειδικά στην Κρήτη, πάρα πολλές με γλυκοκολοκύθα. Δεν είναι κάτι της μόδας, είναι κάτι που πάντοτε υπήρχε στη ζωή μας σαν υλικό. Αλλά απλά τώρα τα τελευταία χρόνια γίνονται και πιο δημιουργικές συνταγές. Υπάρχουν πολύ κλασικές συνταγές με κολοκύθα και στην κρητική κουζίνα. Υπέροχα! Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω ένα στρογγυλό πυρεξάκι, λίγο ελαιόλαδο, ίσα ίσα, γιατί και τα πυρέξ δεν κολλάνε, αλλά έτσι, προληπτικά, να λαδώσω τη φόρμα μου, το ταψάκι μου. Εγώ προτιμώ τις πίτες αυτές, επειδή θα κάνω τώρα ένα σχεδιάκι πάνω, να τις κάνω στο στρογγυλό. Πολύ ωραία. Okay.
Η σφολιάτα καλό είναι να βγαίνει κατευθείαν από το ψυγείο. Εγώ την έχω εδώ πέρα και μου έχει μαλακώσει αρκετά. Να τη βγάζετε λοιπόν κατευθείαν από το ψυγείο εκείνη την ώρα που θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε. Ωραία. Μετράω περίπου τι θέλω και τώρα τη γυρνάω. Εδώ. Τέλεια. Τραβάω το πλαστικό της. Δεν σας απασχολεί αν κάνει κάπου μία τρυπούλα. Θα πάρουμε ένα κομματάκι ζυμαράκι από την άλλη. Και θα το φτιάξουμε. Εδώ. Είμαι καλά. Του σηκώνω λίγο από εδώ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Επειδή έχω επιλέξει εγώ να έχω μία στρογγυλή φόρμα, εδώ δεν έχει το ίδιο ζυμάρι που έχει εδώ, αλλά εδώ έχω κάτι το οποίο περισσεύει. Το κόβω, το ανοίγω λίγο και το κολλάω πάνω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Άρα δημιουργώ ακριβώς αυτό που χρειάζομαι. Αυτό περίσσεψε και θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα περισσέματα μας σε αυτή την πίτα. Γενικότερα να είμαστε προσεκτικοί βέβαια, γιατί κάτι θα κάνουμε μετά. Είμαστε έτοιμοι, οπότε τώρα παίρνω σιγά σιγά τη γέμιση και γεμίζω τη βιτούλα μου. Ωραιότατα είμαστε. Στρώνω κιόλας παράλληλα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία αυτή η γέμιση. Εγώ να σας πω, μου αρέσει και έτσι την τρώω. Όταν τρίβω, παίρνω κολοκύθα έτσι και την τρώω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά αυτές που είναι σωστά γινωμένες. Και την κολοκύθα μπορείτε να την έχετε έτσι στην κουζίνα σας μήνες. Οπότε αν βρείτε κολοκύθα καλή, πάρτε την, μην τη φοβηθείτε, αν δεν την κόψετε αμέσως. Αντέχει. Ωραία. Κατεβάζω το ζυμαράκι. Αυτό εδώ που έχει περισσέψει. Ωραία. Και τώρα ανοίγω το δεύτερο μου φύλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε συνταγές δικών μας ανθρώπων, όπως είναι τώρα η γιαγιά Ηλέκτρα, γιατί και αυτοί που μας βλέπουν χαίρονται, αλλά και εμείς μαθαίνουμε τα μικρά κρυμμένα μυστικά που λέμε να είχαμε τώρα μία κολοκυθόπιτα από τη γιαγιάκα μας. Τσακ, μπαίνουμε στην κουζίνα, τη φτιάχνουμε μόνοι μας. Εδώ θα χρειαστώ περίπου το μισό. Και λιγότερο βέβαια, από ό,τι βλέπω, όμως θα έχω και σχέδιο, μην νομίζετε ότι θα πάνε έτσι απλά. Δεν κάναμε φίλο, κορίτσια μου και αγόρια μου, σας άφησα ξεκούραστους, αλλά σχεδιάκι θα κάνουμε. Ωραία. Έχω εδώ ένα αυγό και σε πρώτη φάση αυγουλώνω καλά. Περνάω έτσι όπως είναι, για να έχει πολύ ωραίο χρώμα. Έχω βάλει το φούρνο μου στους 180 να προθερμανθεί από την αρχή της διαδικασίας, γιατί η διαδικασία είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, ειδικά αν έχετε τριμμένη την κολοκύθα σας, δεν θέλετε ούτε 5 λεπτάκια μετά να το κάνετε όλο αυτό. Εσύ θα μπεις πάλι λίγο στο ψυγείο, γιατί μου έχεις μαλακώσει και θέλω να σε επεξεργαστώ πιο σωστά. Μιλάω στο φύλλο τώρα. Και εδώ έχω τα περισσεύματά μου. Στα περισσεύματα κόβω λωρίδα, την οποία την κάνω στρογγυλή, έτσι. Εδώ λίγο να δείτε.
τίποτα, απλά την κάνω στρογγυλή. Γιατί αυτό το ζυμαράκι πλάθεται πάρα πολύ εύκολα. Παίρνω το κέντρο και γυρνάω γύρω-γύρω. Και δημιουργώ μία πλεξιδούλα. Όσο πιο πολύ τη σφίγγω, τόσο πιο χαριτωμένη γίνεται. Κρατάω αυτά εδώ. Τις άκρες τις βγάζω για να γίνει πολύ σφιχτή και ωραία πλεξίδα. Τέλεια. Για να δω. Μα έκλεισε ακριβώς. Κομμένο από εδώ. Και έκλεισε. Πολύ ωραία. Τα ενώνω εδώ. Αν και αυτά θα φουσκώσουν και δεν έχουν ανάγκη, μια χαρά. Το αυγό που έβαλα βοηθάει και πάρα πολύ το ένα ζυμαράκι να κολλήσει με το άλλο. Γι' αυτό το πρώτο έβαλα το αυγό. Και γίνεται πάρα πολύ όμορφη. Κάντε ό,τι σχεδιάκι θέλετε τώρα. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να αφήσετε το ένα φύλλο αυτό, να πάρετε ένα κουπάτ καρδούλα και να βγάλετε καρδούλες. Και να έχει, αντί να έχει αυτή την τρύπα στη μέση, να έχει καρδούλες. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σχεδιάκι θέλετε. Και ο Δημήτρης ο Καμισάκης ήθελε πάρα πολύ σουσάμι. Ο Δημήτρης ο Καμισάκης είναι ο σκηνοθέτης μας. Οπότε, για χατήρου θα το κάνουμε πολύ σουσαμάτο, γιατί του αρέσει, λέει έτσι, η κολοκυθόπιτα. Εντάξει, είμαστε σκηνοθέτη. Στο φούρνο λοιπόν, στους 180 για περίπου 40 λεπτάκια. Εσείς βλέπετε την κάρτα υλικών, εγώ μαζεύω και φέρνω τα άλλα υλικά και τα λέμε σε λίγο. Πίτα με κολοκύθα 8 ευρώ. 1 κιλό κολοκύθα. 500 γραμμάρια μυζήθρα. 1 κουταλιά του γλυκού δυόσμο ξερό. 1 κουταλιά του γλυκού ρίγανη. 2 αυγά. 2 φύλλα σφολιάτα, σουσάμι, 1 αυγό για επάλυψη. Και τώρα θα κάνουμε pancakes. Pancakes πάλι με κολοκύθα. Στη ζύμη όμως αυτή τη φορά η κολοκύθα. Και θέλω να σας δείξω έναν τρόπο που εγώ κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ σε διάφορες παρασκευές μου. Την κολοκύθα πουρέ. Και έτσι, όπως σας την κάνω, μπορείτε να την αφήσετε στην κατάρκηση να τη χρησιμοποιείτε, σε μικρότερη δοσολογία βέβαια, αν τη θέλετε για γλυκάκια. Βάζω λοιπόν εδώ την κολοκύθα μου. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αν θα την έχουμε στραγγίξει ή όχι, μπορεί να είναι και έτσι η κολοκύθα. Εδώ έχω ginger, φρέσκο ginger, και τρίβω. Θα μιλώσω λίγο τη φωτιά. Θέλω περίπου μισό κουταλάκι. Εντάξει είναι, να μην είναι και καυτερό γιατί είναι γλυκιά αυτή η συνταγή. Οκ, και εδώ έχω νεράκι. Βάζω λοιπόν νεράκι. Να το, το βρήκα. Και από πω τι ωραία που μυρίζει το τζιντζέρ, ανέβηκε πάνω μία μυρωδιά λεμονιού, τόσο πολύ έντονη. Κάτι ανάμεσα σε λεμόνι και Λουίζα εμένα μου μυρίζει το τζιντζέρ. Ωραία, και το αφήνω εδώ, προσέχοντας το υγρό της, να μου βράσει. Και εδώ ετοιμάζω εγώ το μείγμα μου για τα pancakes. Άρα ένα αυγό, κρέμα γάλακτος, και το βούτυρό μου σε θερμοκρασία δωματίου. Δουλεύω λίγο με τον αυγοδάρτη το βούτυρο με το γάλα, με την κρέμα και το αυγό. Μέχρι ουσιαστικά να λιώσει εντελώς το βούτυρο. Κοιτάζω και την κολοκύθα μου. Θέλει ακόμα τουλάχιστον ένα 10 λεπτάκι να βράσει. Έτοιμο. Είναι, για να καταλάβετε πώς πρέπει να είναι, είναι σαν λίγο πριν γίνει μαρμελάδα. Πάρα πολύ καλά ψημένο. Επειδή την έχουμε τρίψει, δεν θέλει πάνω από 10-12 λεπτάκια βράσιμο. Και τώρα θα το κάνω πουρέ.
Είναι μικρή η ποσότητα βέβαια, αλλά όλα τα κάνει το μουλινέξ μου. Τέλεια. Έτσι όπως είναι ζεστό, δεν μας πειράζει. Τέλειος είναι ο πουρές μου, πολύ ωραία. Και με την υγρασία του. Εδώ έχω ξύδι και σόδα. Βάζω το ξύδι, τη σόδα μέσα στο ξύδι και ύστερα ρίχνω μέσα στο μείγμα μου. Θα ρίξω και το πουρέ μου με την υγρασία του. Κολοκύθα και τζίντζερ. Μαγικός συνδυασμός, μοναδικός συνδυασμός. Θα ανακατέψω. Τώρα σε περίπτωση που είχα κορομπαλάκια από το βούτυρο, έχει λιώσει. Και θα αρχίσω σιγά σιγά να προσθέτω φαρίνα που φουσκώνει. Τα pancakes είναι πάντοτε πολύ πιο νερουλό, πιο χυλό στο μείγμα από ότι είναι οι κρέπες. Όχι, είναι πιο σφιχτό, συγγνώμη, από ότι είναι οι κρέπες. Γι' αυτό λέγονται και pancakes, είναι κέικ του τηγανιού. Του τηγανιού, βέβαια, του τηγανιού. Έχω και ένα τηγάνι εδώ πέρα. Τεφάλ. Και ξεκινάμε να ψήσουμε στο αγαπημένο μου σκεύο στο τεφάλ, το αντικολλητικό μου. Τα pancakes μου. Και η τελευταία, οπ, βγήκε λίγο πιο μεγάλη, αυτή έτσι γίνεται πάντα. Η τελευταία βγαίνει ή λίγο πιο μεγάλη ή λίγο πιο μικρή, πάντα όμως. Αχ, γιατί δεν φτάνει για δύο, αλλά και για μία είναι μεγαλούτσικη. Δεν πειράζει, ένας από όλους θα είναι πιο τυχερός. Στη μία λοιπόν, που είναι για τα μεγάλα παιδιά, γιατί εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Να τη φάνε τα μεγάλα παιδιά ή να τη φάνε τα μικρά παιδιά. Αν και εγώ προς τα μικρά παιδιά θα προτιμούσα, αλλά είναι και το μέλι μου το σφακιανό τόσο ωραίο και μοσχομυριστό και έτσι όπως είναι ζεστές θα το ρίξω από πάνω και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο τέλειο πρωινό που μπορείτε, απογευματινό, γενικά το πιο τέλειο σνακ που μπορείτε να προσφέρετε στην οικογένεια που αγαπάτε, στους φίλους που αγαπάτε και σε εσάς τους ίδιους. Είναι πάρα πολύ θρεπτικές, γιατί όπως είδατε μέσα περιέχουν και την κολοκύθα μας. Και άλλο λίγο μελάκι, μέλι σφακιανό της οικογένειας Σαβιολάκη. Έτσι. Γιατί είναι τέσσερις και εγώ ξέρω καταπίνω όπως ακούτε έτσι. Είναι τέσσερις οπότε πρέπει να έχουμε μπόλικη. Γύρω έτσι να δώσουμε και λίγο χρώμα στο πιατάκι μας. Επειδή έχω βάλει το τζίντζερ μέσα, δεν θέλω να τις βάλω κανέλα. Θέλω μόνο να έχω τη μυρωδιά του τζίντζερ και του μελιού. Σε αυτές τις συγκεκριμένες. Τέλεια. Να βγάλω και την τελευταία, την οποία θα τη βάλω κάτω-κάτω σαν βάση για τα παιδιά. Καφεκοπτίο αρχοντάκι, βρήκα αυτή την εξαιρετική κρέμα μπουένο και τη δοκίμασα. Έχω πάρει διάφορες, από διάφορα σημεία για να πω την αλήθεια μου, αλλά αυτή η συγκεκριμένη μου έκλεψε την καρδιά και επειδή θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτήν, θα σας φτιάξω και προφιτερόλ να ξέρετε με αυτή τη συγκεκριμένη κρέμα μπουένο, είπα να βάλω στα παιδικά pancake με κολοκύθα, προσέξτε να δείτε τώρα, με κολοκύθα έτσι, δηλαδή εγώ τα παιδάκια μου θα τα έχω ταΐσει κολοκύθα. Αυτά, όπως εσύ που πας, έλα εδώ. Αυτά όμως θα θυμούνται ότι φάγανε Kinder Bueno. Και τώρα θα φτιάξουμε με το Bueno. Θα κάνουμε έτσι σε όλους τους ορόφους που τις βλέπω εγώ εδώ όλες. Όλα τα pancake μου. Θα βάλουμε Bueno. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να τα κάνετε και επάλυψη.
Τι όμορφη που είναι αυτή η κρέμα. Είναι όμορφη και ένα μεγάλο εδώ στη μέση, που αλλού εδώ. Αχ, δεν είναι μόνο όμορφη, είναι και πεντανόστιμη. Κοιτάξτε εδώ τι θα γίνει τώρα, μικρές βουλίτσες. Μπουένο. Νομίζω είμαι οκ, ε. Θα βάλω και εδώ μία. Και από εδώ θα βάλω κάτω. Τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Και αφού βάλουμε τον μπουένο μας, τον μπουένο μας μπορούμε να το αποθηκεύσουμε όπως είναι και έτσι, μέσα σε ένα βαζάκι μαζί με το κορνεδάκι μας για να το χρησιμοποιήσουμε και άλλη στιγμή. Θα βάλουμε τώρα και τα στολιδάκια. Μας έχει φέρει εδώ το καφεκοπτήριο αρχοντάκι μπόλικα. Μικρά σοκολατένια. Πολύχρωμα κουφετάκια με σοκολάτα είναι και αυτά μέσα. Και αυτά τα μεγάλα μου αρέσουν πολύ. Έχει και σοκολατένιο με μαύρη σοκολάτα και με λευκή σοκολάτα και με γάλακτος. Και τα ζελεδάκια μου αρέσουν, θα το βάλω εδώ στην κορυφή αυτό. Και να βάλουμε λίγο ακόμα χρωματιστά, μπορώ να μείνω για πάντα εδώ. Εσείς δείτε την κάρτα υλικών και επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε και με την κολοκυθόβητα. Pancakes με κολοκύθα. 3 τέταρτα του φλιτζανιού κρέμα γάλακτος, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 1 φλιτζάνι τσαγιού φαρίνα, μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού τριμμένο φρέσκο τζίντζερ, 3 κουταλιές της σούπας μέλι σφακιανό, 1 φλιτζάνι τσαγιού πουρέ γλυκοκολοκύθας, 1 αυγό, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, 1 πρέζα αλάτι και για την επικάλυψη πραλίνα φουντουκιού καφεκοπτίο αρχοντάκης. Έτοιμη και η κολοκυθόπιτά μας, γιατί τα πράγματα γίνονται εύκολα και οικονομικά σε αυτή την εκπομπή. Μάμα μία οικονόμα και έτσι πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο απογευματάκι πάλι παρέα. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά. Φιλάκια, γεια σας!